όλους, Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που με επιλέξανε να είμαι προπονητής για ένα τέτοιο ιερό σκοπό. Να ευχαριστήσω τον Χαβιέρ και όλους για αυτή τη διοργάνωση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, γαλινεύει η ψυχή μας όταν βρισκόμαστε κοντά σε παιδιά με σύνδρομο Down και νιώθουν πολύ καλά όταν μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν θα μιλήσω για το αγωνιστικό, γιατί το αγωνιστικό νομίζω ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα. Θα έλεγα ότι όλος ο κόσμος πρέπει να έρθει να βοηθήσει σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτό το σκοπό, όπως είναι οι Αριανοί. Και είμαι χαρούμενος που επίσης εκπροσωπώ μια ΠΑΕ της πόλης, το Ηρακλή, και θα ζητήσω από τους φιλάδους του Ηρακλή να είναι εδώ να βοηθήσουν για αυτό το σκοπό που γίνεται ο αγώνας. Ευχαριστώ και πάλι. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας. Τα χρόνια μου πολλά, Χριστός Ανέστη, σε όλο το εξωτερικό και μη κόσμο της Θεσσαλονίκης. Πρώτα πρέπει να ζητήσω εκ μέρους του κόσμου και ένα στο πλήρω συγγνώμη για την παρουσία του, που έτυχε κάτι απρόπτο, όχι δυσάρεστο. Και θέλω να πω ότι μιλήσαμε εδώ για νίκη της μιας ομάδας της άλλης. Το μόνο που έχει σημασία σε αυτό το παιχνίδι είναι η συμμετοχή. Και εύχομαι να γίνουν πολλά τέτοια παιχνίδια για τα παιδιά αυτά που έχουν το σύνδρομο του Down και να έχουμε φιλάθλους από όλες τις ομάδες. Η προσπάθεια που έκανε ο Χαβίτο με τη σύζυγό του από ό,τι διέμαθα είναι αξιοπαίδη. Πιστεύω να την επαναλαμβάνουμε και γιατί όχι να το κάνουμε και μόνοι μας στο κύριο Χαριλάου. Ο κύριος Χαρυπίδης, όταν δέχτηκε την επιστολή από τον κύριο Ψηφίδη, γιατί μιλήσαμε, μόνο που δεν πανηγύρισε. Γιατί ο Άρης, όπως ξέρετε, είναι κοιτήτα πολιτισμού και είμαστε 365 μέρες στο πλευρό κάθε ανθρώπου. Κάθε ανθρώπου. Όχι μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα. Πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο, ο καιρός θα είναι καλός και το παιχνίδι θα είναι αυτό και νομίζω είναι το πρώτο που κάνουμε στην πόλη μας και θα είναι μια ακολουθία και άλλων των παιχνιδιών. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο με υγεία και τύχη και χρόνια πολλά.